του δρόμου και για την απουσία των κυκλειδωμάτων. Καλή σας μέρα, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίδου, σε εσάς, τους ομοτράπες τους σας, την ωραία σας παρέα. Και καλή Κυριακή εύχομαι. Προφανώς να εκπράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του Ετλιπόντος για αυτή την τραγική κατάληξη ενός νέου ανθρώπου και στην Κατερίνα Κουλογιού. Από την άλλη πλευρά όμως, μέσα από αυτά τα οποία έχουν συμβεί, θα πρέπει να δούμε και κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά, και σας μιλώ και σαν ορθοπαιδικός χειρουργός, όπου πράγματι στη χώρα μας είμαστε πρώτοι σε τροχαία ατυχήματα και μάλιστα παρά την χώρα ή και με ανθρώπους οι οποίοι τραυματίζονται και δυστυχώς μετά από τις συνέπειες αυτού του τραυματισμού και της αναπηρίας. Θα σας πω γι' αυτό ακριβώς, τουλάχιστον όσο με αφορά, από την πρώτη στιγμή έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην οδική κυκλοφορία και γι' αυτό θα βλέπετε μεγάλες ασφαλτοστρώσεις σε μεγάλους οδικούς άξονες, ελοστιμάσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμούς LED, όπου μέσα στον χρόνο θα πούν πάνω από 24.000 φωτιστικά, ώστε να φαίνεται καλύτερη η μέρα αυτή τη νύχτα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, προφανώς και βάζω όλοι μας, γιατί όλοι είμαστε οδικοί, έχουμε ένα εργαλείο όταν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, το οποίο πρέπει να είναι εργαλείο μετακίνησης και ασφάλειας και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες όταν το χρησιμοποιούμε. Είναι ακριβώς όπως το μαχαίρι. Το μαχαίρι το χρησιμοποιούμε και είναι χρήσιμο με το πλούτο μας και μπορεί να έχει χαρακτήρι. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι να καταλάβουμε άπαντες ότι υπάρχουν δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, αυτή την δρόμη, όπως είναι η Λεωφόρος Κυπρού, η Κηφισία σε κάποιο σημείο, προκριτορικία, την Αττική Οδό, όπου εκεί δηλαδή μπορεί να κινείται με υψηλότερες ταχύτητες. Υπάρχουν και δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, όπου το όριό τους είναι 50 χιλιόμετρα. Όπως ακριβώς. Αυτός ο δρόμος είχε όριο 50 χιλιόμετρα. Ακριβώς, για να γράφεται παντού αυτό. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πατούλη, αφού έχουν γίνει τόσα θανατηφόρα εκεί, γιατί λίγο πιο κάτω ήταν και η περίπτωση του Μάτκλιπ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα έπρεπε να φροντιστεί αυτό από εσάς, να μπουν τα κυκλειδώματα. Ακούστε με λιγάκι. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι λέμε δεν το κάνουμε μέσα από μια δική μας μόνο διάθεση εμπειρίας, είδεται μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία της τροχέας και μέσα από συνεργάτες και συμβούλους στο επίπεδο της προτεραιοποίησης. Θα σας πω λοιπόν, κυρία Χριστίδου, ότι προκειμένου αυτός ο δρόμος, ο οποίος επαναλαμβάνω δεν είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, είναι δρόμος εντός αστικού ιστού με όριο 50 και μάλιστα είναι από τους καλούς δρόμους, διότι έχει τρεις λωρίδες και τεράστιο διάστρωμα μεταξύ των λωρίδων, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τοπικών συγκρούσεων. Και βεβαίως, θα σας έλεγα, αυτό δίνει και μία δυνατότητα και στους πεζούς όσον αφορά τα πεζοδρόμια. Αν πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον δρόμο βάζουμε και κυκλειδώματα και δεν έχουμε βάλει στον δρόμο που γίνεται η μελέτη τη λεωφόρο παραδείγματος χάρη Σουνίου. Αντιλαμβάνεστε, αν αυτό το αυτοκίνητο, το λέω θεωρητικό στο πάνω, σε ένα χιλιόμετρο έφτανε τα λιμανάκια και έκανε αυτό το τετακέντη την οπισθολίσθηση ή την πλαγιολίσθηση, πώς ακριβώς θα δημιουργούσε ίσως και συγκρούση και με ακραίες περιπτώσεις ή και ανθρώπους που θα φανούντουσαν μαζί. Τι θέλω να πω λοιπόν, εδώ σε 2.000 χιλιόμετρα δρόμους προσπαθεί κάποιος να κάνει μια προτεραιοποίηση. Τι κάνουμε λοιπόν πρώτα? Στους αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας δημιουργούμε μπάρες και στα πεζοδρόμια και στα διαστήματα, αλλά και εκεί που εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες, όπως σας είπα, στη λεωφόρο Λαυρίου, στη λεωφόρο Σουνίου, που έχουν γίνει δρόμοι 50 χρόνια, αλλά βλέπετε ότι οι μετοπικές που γίνονται και τα τροχαία και οι άνθρωποι που χάνονται μπορεί να μην έχουν το φως της δημοσιότητας, όπως προκειμένου το αυτοκίνητο της Porsche, της Ferrari, αλλά κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Άρα λοιπόν στο επίπεδο της προτεραιοποίησης βάζουμε αυτό που λέμε από εδώ και πέρα στις
προβλήματα αλλά και της ισοκυμάτων, δηλαδή είτε μεταλλικά είτε σκυροβλήματα, και εκεί που υπάρχουν στη θέα των 20 και 30 χρόνων όπως το Κηφισό, αλλάζουμε αυτά διότι έχουν και αυτά να αλλάξουν πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ναι, εδώ σαφώς, λοιπόν, αλλά πέρα από την οδηγία της, δεν ξέρω, της τροχέας και των ειδικών, όταν σε ένα σημείο συμβαίνουν θανατηφόρα ατυχήματα ξανά και ξανά, παρόλο που υπάρχει αυτό το όριο ταχύτητας, όταν υπάρχουν τρεις λωρίδες, ξέρεις ότι μπορεί αυτό το όριο ταχύτητας να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω, με το... Θα βγάλουμε όμως και κάποια αντιδράσματα από αυτό. Καταρχάς, παίρνει κάποιος ένα μεγάλο κινδυσμό αυτοκίνητο. Το οποίο μάλιστα λέγεται και Ferrari 488 πίστα. Είναι ναι. Συγκεκριμένη η μάρκα. Πίστα σημαίνει ότι είναι λίγο πριν τις πίστες διατροφής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει και ειδική εκπαίδευση, αλλά και συγχρόνως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχουμε εδώ τίποτα ανθρώπους οι οποίοι να δίνουν τη δυνατότητα να πας σε μια πίστα να τρέξεις. Είναι αυτοκίνητα που ουσιαστικά θέλουν τεράστια εμπειρία και τεράστια εκπαίδευση. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Εάν αυτό το όχημα βρισκόταν στα λιμανάκια, αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να συμβεί ή να μην συμβεί αυτό. Εγώ σας λέω να βάλουν να κύψαν και τα συστήματα αναχέτησης που λέτε εσείς. Ή που λέτε, συγγνώμη, εσείς αντιλαμβάνεστε, λέω εσείς. Ναι, ναι. Όχι, το λέω. Αντιλαμβάνεστε ότι το όχημα αυτό ενδεχομένως να πήγαινε με τοπική από ένα διερχόμενο της ίδιας Φλωρίδας ή ένα μηχανάκι το οποίο μπορεί να περνούσε. Ποιος σας είπε ότι με την αναχέτηση από τη στιγμή που κάνει την πλαγιολίσθηση αυτό δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει τελικά και απώλειες άλλων ανθρώπων. Κύριε Πατουλή, κύριε Πατουλή, συγγνώμη, επειδή λέτε και το ακούω όλο αυτό που λέτε και το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχετε περάσει από το ύψος του Ρήμπας κάθε βράδυ να δείτε τι συμβαίνει εκεί? Γιατί λέμε για το όριο ταχύτητας και όλο αυτό. Η πολιτεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει. Κάθε βράδυ στο ύψος του Ρήμπας γίνονται κόντρες. Και επίσης θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση που υπάρχει με μια είδηση 14 του 22, δηλαδή προχθές την Παρασκευή, ότι ο πρώτος 17χρονος με δίπλωμα οδήγησε στην Ελλάδα. Εγώ αναρωτιέμαι, μετράμε 15 θύματα σε 16 μέρες, εκ των οποίων οι 4 είναι 18χρονοι. Και θα δώσουμε δίπλωμα με βάση τον νόμο του κράτους σε ένα παιδί που είναι 17 χρονών. Με όποιες. Και σας βλέπω και είστε φωτογραφία εσείς, ο κύριος Καραμαλής διπλά. Λέω, μήπως ορισμένα πράγματα τα παίρνουμε λίγο βιαστικά τις αποφάσεις μας. Δηλαδή, εδώ 18 χρονών και σκοτώνονται τα παιδιά όταν παίρνουν το δίπλωμα. Και δεν μιλάω για την υπόθεση Ferrari, μιλάμε για άλλα τρία θύματα. Θα δώσουμε τώρα δίπλωμα σε 17χρονο. Αυτό το θεωρούμε πρόοδο? Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, βεβαίως. Θα σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά το σημείο του Ρήμπας και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα. Προσμετρώνται κοντά στα 14 από το 19 παιδικού. Αντιλαμβάνεστε ότι βέβαια το θέμα στις κόντρες δεν εμπλέκεται όλη η πολιτεία, εμπλέκεται η αστυνομία, η τροχαία, υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα τα οποία μπορούν να επιβάλλουν την τάξη, αλλά ξέρετε και κάτι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνόμο μπροστά μας. Πρέπει να οριμάσουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται ο δικός σου θάνατος ή και η δική σου αναπηρία που θα σε καταστήσει να είσαι με τετραπληγία για όλους στη ζωή. Θα πρέπει επιτέλους να βάλουμε να σκέφτεται και το μυαλό μας. Δεν μπορεί δηλαδή συνέχεια κάτι δεν σκέφτονται και πρέπει να την πληρώνουν κάποιοι άλλοι. Διότι εγώ θα σας πω και το εξής. Εντάξει, με το να μπουν και κλειδώματα δεν την πληρώνει κάποιος άλλος όμως, κύριε Πατούλη. Απλά παίρνετε κάποια μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, καταλαβαίνω όχι, αυτό που λέτε, αλλά ας είμαστε και εμείς. Κύριε Χριστίδου, να πούμε και ένα κάθε βράδυ από εκεί. Ακούστε με λιγάκι. Καταρχάς, για το Ρήμπας δεν υπάρχει θέμα. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα τροχεία δεν γίνονται επειδή δεν υπάρχουν εκεί οι κλειδώματα, γιατί υπάρχει παραφροσύνη. Από την άλλη πλευρά όμως, στο συγκεκριμένο, προφανώς έχω δώσει εντολή στους ειδικότερους εξημών να κάνουν σχετική μελέτη, αλλά ξέρετε πόσοι έχουν
παραδείγματος χάρη, χάσει τη ζωή τους τελευταίες τρεις μέρες ακόμα και στον Κηφισό. Μπορεί να μην είχαν Ferrari και Porsche για να μπορέσει να φωτιστεί αυτό. Αλλά έχει συμβεί. Έχουν χαθεί δικηκλιστές, έχουν χαθεί αυτοκίνητα που πέσαν σε άλλα και μάλιστα της ίδιας ροής, στην ίδια ροή. Αλλά δεν δόθηκε κανείς να καταλάβει ότι εκεί δεν έφταιγε τίποτα, αλλά έφταιγε η παραφροσύνη εκείνου που είχε το εργαλείο στα χέρια του. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε δύο πράγματα. Όταν λέει κανείς ότι είναι δρόμος ο οποίος περνάει μέσα από κατοικίες, δεν μπορεί κανείς να παίρνει το εργαλείο στα χέρια του και να σκοτώνει τους ανθρώπους ή τον εαυτό του. Σωστά. Αυτό το θεωρούμε αυτονόητο. Μα να σας πω κάτι άλλο, κυρία Χριστίδου. Εγώ σας δώσω συγκεκριμένο δρόμο. Εφόσον θα πούνε εκεί και κλειδώματα, γιατί να μην πούνε και στα πεζοδρόμια. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε, να κάνουμε μια σιδηρόφραχτη, επειδή κάποιοι παίρνουν τα εργαλεία στα χέρια τους και δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Και στη συγκεκριμένη δεν είχε φανεί και τόσο αυξημένη ταχύτητα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Πατούλη. Μην το λέτε αυτό, γιατί έχουμε ρωτήσει όλοι οι ειδικότερους εξημών. Μπορεί στο σημείο εκείνο να θεωρείται ότι δεν είχε αυξημένη ταχύτητα, αλλά το 0 με μέχρι 100 φτάνει σε 2,8 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή πάτησε την επιτάχυνση, μπορούσε να δημιουργήσει την πλαγιολίσθηση. Άρα μπορεί. Εμείς θα το είδαμε με 80% και τη στιγμή που πάτησε για να γίνει η επιτάχυνση μέσα σε 2 δεύτερα να δημιουργήσει όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Άρα, θα περιμένουμε να δούμε και οι πραγματογνώμονες τι θα πούν. Γι' αυτό δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Πατούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εγώ έχουμε δύο μηνύματα από κατακλείδι να πούμε. Πρώτον, να μην θεωρούμε κανείς έχοντας ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια του ότι είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη του κόσμου. Έτσι. Θέλουμε να προσέχουμε και να είμαστε και εκπαιδευμένοι, οδηγοί και σοβαροί. Όσον αφορά για τους 17χρονους, να ξέρετε ότι αυτό δίνεται πάντα με συνοδό, ο οποίος είναι πάνω από 25 χρονών και μάλιστα με εμπειρία του να έχει 5 χρόνια δίπλωμα. Άρα θα έλεγα ότι αυτή η περίπτωση δεν είναι κακή προοπτική όσον αφορά την απόφαση της πολιτείας. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να παίρνουν πραγματικά διπλώματα που να έχουν τη γνώση να τα χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.